Λοιπόν, εσύ θα βοηθήσει την Άννα να τακτοποιήσει τα πράγματα και εγώ θα πάω να φέρω τα παγωτά, εντάξει. Mm. Άννα, πεταχτείς και σε κάνω σούπερ μάρκετ. Δεν είναι δυνατόν. Διάρρηξη. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Δεν είναι διάρρηξη. Είναι δουλειά του Πέτρου. Τι είναι δουλειά του Πέτρου? Είπε ότι θα έστειλε κάποιος να μαζέψουν τα πράγματά του. Εγώ εδώ μέσα είμαι κάτι σαν... σαν φιλοξενούμενος. Όπως και στη ζωή σου άλλωστε. Μην ανησυχείς όμως. Σε λίγες μέρες θα έχω φύγει. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει. Ούτε να νιώθεις άσχημα. Λυπάμαι, κυρία μου. Ο νόμος είναι νόμος. Η τράπεζα ήδη περίμενε αρκετά. Πείτε ότι ήρθατε και δεν μας βρήκατε. Σας παρακαλώ. Περιμένω την άλλη εβδομάδα απάντηση από μια μεγάλη εταιρεία. Θα αναλάβουμε κάποιο έργο που θα μας επιτρέψει να σας εξοφλήσουμε. Έτσι κι αλλιώς ο πληστηριασμός θα γίνει έως το τέλος του μήνους. Αλλά αν πάρετε τη δουλειά, θα προλάβετε. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να κάνω την προσημείωση τώρα. Δεν θέλω να της πεις ότι εγώ σε παρακάλεσα για το έργο. Δεν θέλω να το μάθει. Είναι πολύ ευαίσθητη. Μην είναι ήσυχος. Θα γίνουν όλα όπως τα συμφωνήσαμε. Άλλωστε και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ μαζί της. Σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Πάντως να σου πω κάτι. Πρώτη φορά βλέπω άντρα να κάνει δώρο στην αγαπημένη του κατασκευή εμπορικού κέντρου. Είσαι απίστευτος. Ήρθε η μετάθεσή μου και πάω στον Πειραιά. Δεν έχει να πας πουθενά. Τους εξήγησε ότι σε χρειάζομαι. Δεν σε αφήνω να φύγεις. Τι με κοιτάς? Αλήθεια, σε χρειάζομαι. Από προχτές που μίλησαμε στο πάρκο δεν έχω ισχύα. Σ' αγαπάω. Γι' αυτό γύρισα στο γραφείο. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, θέλω να σε βλέπω. Δηλαδή με αυτό θα πάρω τα αποτυπώματα από τα κλειδιά? Θα ζεστάνεις το κρύο να μαλακώσει και μετά θα αποτυπώσει το σχήμα τους. Μετά στεγνώνει, το πάω στον κλειδαρά και έχεις τα χέρια στο αντίγραφα. Μου φαίνεται απίστευτο αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το είδες και μόνη σου. Κι εγώ. Τι θα κάνω από εδώ και πέρα? Εσύ θα αναλάβεις τις ευθύνες σου. Αυτό δεν το έχω μάθει. Θα σε μάθει η ζωή. Τελικά αυτή έχει πάνω τον τελευταίο λόγο. Με πιάνει τρέλα όταν τα σκέφτομαι όλα αυτά. Από πού θα αρχίσω? Από πού θα αρχίσεις? Θα σου πω εγώ από πού θα αρχίσεις. Από εδώ θα αρχίσεις. Κοίτα εδώ. Τέλεια. Αυτή είναι εδώ μικρή. Στο σχολείο.
κάνεις εκεί? Ντύνομαι. Γιατί? Τι θα πει γιατί? Πρέπει να φύγω. Από τώρα. Έχω ένα ραντεβού και έχω αργήσει. Τόσο νωρίς? Ο τύπος που θα συναντήσω δεν μπορούσε αργότερα. Τουλάχιστον είναι καμιά ενδιαφέρουσα δουλειά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Θα τη σώσει την εταιρεία σου. Μην ανησυχείς. Ναι. Το λες με μια σιγουριά. Και όχι μόνο θα τη σώσεις, αλλά θα την ξανακάνεις και πρώτη όπως παλιά. Υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω? Μπορεί. Μη μου πεις ότι αύριο δεν παραιτείται από το εργοστάσιο στη Θεσσαλία. Δεν νομίζω. Τότε? Ποιος ξέρει. Μπορεί να σου κάνουν καμία καινούργια πρόταση. Ποιος? Ο Άγιος Βασίλης των Εργολάβων? Γιατί όχι. Όλοι έχουμε τον Άγιο Βασίλη μας. Ο δικός μου Άγιος Βασίλης με έχει ξεχάσει. Αλλιώς δεν θα τραβούσα αυτά που τραβάω. Άσε με. Έλα, άσε με τώρα. Πρέπει να φύγω. Μα καλά. Δεν θα πιούμε τώρα καφέ? Δεν προλαβαίνω. Έλα, μωρά, ένα καφεδάκι. Κάπου να λαδώ στην τσάντα. Αποκλείεται. Άσε τα πηδιαρίσματα γιατί έχω αργήσει. Αν δεν μείνεις λίγο ακόμα, θα σου αδειάσω την τσάντα στο πάτωμα. Λοιπόν, αν το κάνεις αυτό, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Μα γιατί? Τι σημαντικό έχει μέσα αυτή η τσάντα? Τα γυναικεία πράγματα. Έχω αργήσει, σοβαρά μιλάω, ε. Καλά. Θα στη δώσω, αν μου δώσω ένα φιλί. Αυτό ήταν όλο? Ναι. Καλημέρα. Θα έρθω πάλι για φαγητό το μεσημέρι. Να τηλεφωνηθούμε πρώτα. Γεια. Όλες οι πηγές λένε πως πρόκειται για μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν μελετήσετε τα στοιχεία που σας έστειλα. Μπροστά μου τα έχω, αλλά νομίζω πως δεν είναι αρκετά. Τι χρονικό περιθώριο μας δίνετε για απάντηση? Μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να έχετε πάρει τις αποφάσεις σας. Λίγος χρόνος για να μελετήσουμε τα στοιχεία που έχουμε. Βέβαια, η Σιγκαπούρη είναι αξιόλογη αγορά, αλλά νομίζω πως μια τέτοια επένδυση χρειάζεται περισσότερη μελέτη. Συμφωνείτε? Απολύτως, και γι' αυτό σας έκανα την πρόταση να πάτε ως εκεί. Η προσωπική ματιά πάντα είναι ένα άλλο πράγμα. Πού να πάω, στη Σιγκαπούρη? Αχα. Πότε? Αν ρυθμίσετε τον χρόνο σας, εγώ μπορώ να το κανονίσω για μεθαύριο. Ή και για αύριο ακόμη. Θα πω στους δικούς μου να σας φτιάξω ένα πλήρες πρόγραμμα εκεί. Θα έχετε μια άμεση εικόνα. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ωραία, θα ξαναεπικοινωνήσουμε, έτσι. Ευχαριστώ. Σιγκαπούρη. Κανόνισε να φύγω το πρωί για Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη? Ναι, δύο εισιτήρια. Δύο? Ναι, θα πάρω μαζί μου και ένα συνεργάτη. Η Έλενα είναι στο γραφείο της. Δεν έχει έρθει ακόμα. Τηλεφώνησε πως κάτι της έτυχε και θα αργήσει λίγο. Α. Ναι, εντάξει. Έχω ταλέντο για διαρρήκτες. Έχεις κουράγιο, κορίτσι μου. Το λέει η καρδιά σου. Μα το Θεό σου αξίζει να την κρατήσει την εταιρεία σου. Ο πατέρας σου... Μη μου πεις τώρα ότι θα ήταν περήφανος για μένα. Εκείνος ό,τι έφτιαξε, το έφτιαξε με την αξία του. Ποτέ δεν ξέρεις. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, κανείς δεν είναι με το σταυρό στο χέρι. Ο πατέρας μου ήταν. Ναι, αλλά τις δικές του απερισκεψίες πληρώνεις τώρα. Μην πιάνεις το όνομά του στο στόμα σου. Τι συνευχή έπαθες τώρα, μου λες? Μου φαίνεται απίστευτο αυτό που κάνω. Κάτσε τότε να σου πάρουν την εταιρεία και το σπίτι. Τι με κοιτάς? Κάτσε να τους χαζεύεις που θα στα βγάλουν όλα στο σφυρί.
Πότε θα γίνουν τα κλειδιά? Ελπίζω το βράδυ. Κανονικά θέλουν περισσότερο χρόνο, αλλά πίεσα τον άνθρωπο που κάνει τη δουλειά να μου τα βγάλει αμέσως. Του είπα πως είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη! Έμαθα πως η Telekom Stat σκοπεύει να επισπεύσει την ανάθεση του έργου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να έχουμε στριμώξει τον Προκοπίου. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Α, ναι. Για τη δουλειά που θα ανέθετες στη Δάφνη. Ναι, ναι, βέβαια. Μη μου πεις, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός. Α, μάλιστα. Και πότε θα τα ξέρεις οριστικά? Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, έχω μια ιδέα. Το μεσημέρι μπορείς να είσαι στο Rock Café. Ναι, λέω να περάσουμε τη Δάφνη να φάμε παρέα. Ναι. Έτσι θα γνωριστείτε και δεν θα της φανεί παράξενο όταν τη φωνάξεις για να της αναθέσεις τη δουλειά. Ε, πώς? Ναι, για να γνωριστείτε λέω. Για να μην της φανεί περίεργο που θα της αναθέσεις τη δουλειά. Ναι, σωστά. Έγινε. Οκ, θα είμαστε εκεί. Σε φιλώ, γεια. Καλημέρα και πάλι. Τι θες εδώ? Μα πώς σου είπα, θα πάω στο σπάνι. Να πάμε να φάμε. Το τσέχασες? Το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε πει να τηλεφωνηθούμε πρώτα. Τηλεφωνούσα, αλλά μιλούσα συνέχεια. Και τη σκέφτηκα να έρθω να σε πάρω κατευθείαν. Έλα πάμε. Σου έχω και μια έκπληξη. Δεν έχω ανάγκη για άλλες εκπλήξεις. Τι έχεις πάει? Τίποτα. Από τη μέρα που γνωριστήκαμε, όλο εκπλήξεις είσαι. Μου τηλεφωνάς, μου στέλνεις λουλούδια. Δεν λέω, μπορεί να είναι πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά έχω τα δικά μου προβλήματα. Δεν μπορώ να έχω συνεχώς το νου μου στη διασκέδαση. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη τότε. Μάλλον δεν έπρεπε να έρθω. Περίμενε. Σου ζητάω συγγνώμη. Πραγματικά. Εντάξει. Είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος. Η γνωριμία μου μαζί σου ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Όμως είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και πάρα πολλές οι αναποδιές. Και με πνίγουν. Σε πνίγουν? Θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που πας να φτιάξεις, αλλά μπορεί να μην υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Κατάλαβα. Δάφνη. Ναι. Νιώθεις κάτι για μένα? Τι εννοείς? Μ' αγαπάς? Τώρα είναι ώρα για... Πες μου, μ' αγαπάς, ναι ή όχι? Έτσι νομίζω. Νομίζεις τι? Ότι σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω, αλλά... Δεν έχει αλλά. Αν μ' αγαπάς, δεν υπάρχει αλλά. Όλα θα τα βρούμε. Το ξέρω ότι περνάς μια πολύ δύσκολη φάση, όμως έχει μου εμπιστοσύνη. Θα την ξεπεράσουμε. Έλα, έλα, ανέβα, πάμε. Έχω ένα ραντεβού με την Άννα. Ψάχνει να βρει δουλειά και τα έχει βρει σκούρα. Με παρακάλεσε να συναντηθούμε. Τότε δεν έχω παρά να υποχωρήσω. Η φιλία είναι ιερό πράγμα. Θα είμαι στο γραφείο όλο το απόγευμα. Πάρε με όποτε θέλεις. Η έκπληξη που έλεγες. Αφού δεν έρχεσαι, δεν πρόκειται να σου πω. Που ζήτησε να βρεθούμε. Ή μάλλον ένας από αυτούς. Να το ανοίξω εδώ τώρα? Ναι, ακριβώς.
Ένα εισιτήριο. Στο όνομά μου, Αθήνα Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη Αθήνα. Τι είναι αυτό? Ότι θα ταξιδέψεις, αν φυσικά το θέλεις. Και τι θα κάνω? Επισήμως, θα εξετάσουμε την περίπτωση κάποιας καινούριας επένδυσης εκεί και θα δούμε κάποιο εργοστάσιο. Στην πραγματικότητα θα περάσουμε τρεις υπέροχες μέρες. Μαζί. Δηλαδή, θα έρθεις κι εσύ μαζί? Αν δεν σου είμαι βάρος, έχω επιθυμήσει να ζήσω μαζί σου. Να σε δω να ξυπνάς, να κοιμάσαι στον ώμο μου. Τι λες, προλαβαίνεις να ετοιμάσεις τις βαλίτσες σου μέχρι αύριο? Και τώρα αμέσως, αν μου το ζητούσες. Τα ταξίδια μας είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει στη ζωή μου. Θα δίνα τα πάντα για να ξαναβρεθώ μαζί σου σε μια ξένη πόλη. Μια πόλη που δεν μας ξέρει κανείς, που μπορούμε να περπατάμε μαζί αγκαλιά. Και αυτή τη φορά η επιστροφή μας θα είναι διαφορετική. Δηλαδή? Θα μιλήσω στη Μαρίνα. Θα στήσω διαζύγιο. Και έχεις δίκιο. Το σκέφτηκα πολύ. Σκέφτηκα όλα αυτά που μου λες αυτό το διάστημα. Έχεις δίκιο. Για ποιο πράγμα? Ήμουν αδειλός. Δεν τολμούσα να φύγω από τη γυναίκα μου γιατί φοβούμουν. Φοβούμουν την αλλαγή. Είναι και αυτή η ευθύνη που αισθάνομαι πως έχω για τη ζωή της. Φοβόμουν πως καμιά άλλη γυναίκα δεν θα μου αφοσιωθεί έτσι όπως η Μαρίνα, καμιά δεν θα με αγαπήσει όπως αυτή. Μα τελικά αυτή η διπλή ζωή με σκοτώνει. Φύγω. Είσαι σίγουρος? Θέλω να πω, το θες πραγματικά? Ναι. Ήταν πολύ απλό. Φαινόταν δύσκολο, αλλά τελικά ήταν πολύ απλό. Η σχέση με τη Μαρίνα έχει πεθάνει την ημέρα που ήταν η κόρη μας. Θέλω να ζήσω μια καινούργια ζωή. Και ίσως με ένα καινούριο παιδί. Μαζί μου. Γιατί όχι. Ξεκινάμε μαζί μια καινούργια ζωή. Σ' αγαπάω, μ' αγαπάς. Θα τις το έλεγα σήμερα, αλλά το βρίσκω λίγο άγριο να τις ανακοινώσω κάτι τέτοιο για την παραμονή του ταξιδιού μου. Πρέπει να την προετοιμάσω λίγο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν τολμώ να το πιστέψω. Δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Θα το δεις. Δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτα τώρα πια. Καθίστε. Ωραία. Πόσο καιρό έχετε αυτά τα συμπτώματα, κυρία Πέργη? Μια εβδομάδα, ίσως και περισσότερο. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά μετά ανησύχησα. Τι συμβαίνει? Από την εξέταση δεν βλέπω τίποτα ανησυχητικό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είστε σε πολύ καλή κατάσταση. Τότε όλη αυτή η ανομαλία που οφείλεται? Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας. Δηλαδή? Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι είστε άρρωστοι? Μα σας εξήγησα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Στις 6 ώρα. Εντάξει. Έχετε μια σειρά από ενοχλήσεις που για μια άλλη γυναίκα θα ήταν σαφείς. Εσάς στο μυαλό σας πάει στο κακό. Γιατί? Ίσως από συνήθεια. Η ζωή, βλέπετε, δεν ήταν πάντα πολύ καλή μαζί μου. Αντίθετα, μου έκανε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Α, πολύ ωραία. Καιρός λοιπόν να σας κάνει και μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν καταλαβαίνω. Οι ανομαλίες για τις οποίες ανησυχείτε οφείλονται σε μια πιθανή εγκυμοσύνη. Τι είπατε? Μάλλον περιμένετε παιδί. Δεν είναι δυνατόν. Παιδί εγώ. Εγώ 3 χρόνια τώρα δεν έμενα έγκυος. Το ήθελα πολύ, αλλά... Ναι, το ψυχολογικό σοκ από το θάνατο του παιδιού σας ήταν ισχυρό. Φαίνεται πως τώρα χαλαρώσατε. Καταλαβαίνω τη χαρά σας, μόνο που δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Είναι απλώς μια υπόθεση από την εξέταση που έκανα. Θα πρέπει να περιμένουμε και την αιματολογική εξέταση. Έτσι δεν είναι?
Εγώ σου λέω να μην το κάνεις. Είναι τρελό. Και είναι επικίνδυνο, βρε παιδάκι μου, να μπει σε ξένο γραφείο και να κλέψει έγγραφα. Πώς την έχεις δει, ηρωίδα σε αστυνομική ταινία. Ωραία, και τι να κάνω, Ανούλα. Να αφήσω να μου πάρουν την εταιρεία μέσα από τα χέρια. Ξέρω, τι να πω. Δεν υπάρχει άλλο έργο να αναλάβεις. Υπάρχουν κάποιες προοπτικές, αλλά είναι για πολύ αργότερα. Εγώ για να ξεχρεώσω όμως χρειάζομαι κάτι άμεσα. Ωραία. Και ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και την παίρνεις τη δουλειά. Με τον Αλέξη, τι θα γίνει. Πιστεύεις ότι δεν θα το καταλάβει. Είναι πολύ έξυπνος. Αυτό θα καταστρέψει τη σχέση σας. Μπορεί. Μπορεί να με συγχαθεί και να μην θέλει να με ξαναδεί. Μπορεί όμως να το εξηγήσω και να καταλάβει. Δεν ξέρω, Βρέανα, δεν έχω ιδέα. Αυτό όμως που προέχει αυτή τη στιγμή είναι πώς θα σωθεί η εταιρεία. Κρίμα. Γιατί από αυτά που μου έχεις πει σου ταιριάζει πολύ. Και εσύ ταιριάζεις με τον Πέτρο και είδαμε τι έπαθες. Μια γυναίκα δεν μπορεί να στηρίζει τη ζωή της στους έρωτες. Ίσως να έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Η εποχή είναι πολύ δύσκολη. Για να τα βγάλεις πέρα πρέπει να έχεις στα χέρια σου μια δουλειά. Τέλος πάντων. Εσύ τι έκανες. Άστα να πάνε. Έχω πάρει τηλέφωνα σε ένα σωρό εκδοτικούς οίκους και πέφτω από τείχο σε τείχο. Ή έχουν μόνιμους συνεργάτες, ή έχουν κόψει τα παιδικά. Ή παίρνουν έτοιμες εικονογραφίες από ξένα βιβλία. Ωραία, με το ραντεβού αυτό που είχες για αυτό το κόμικ, τι έγινε. Σκέφτονται να το κάνουν αργότερα. Προς το παρόν βολεύονται κι αυτοί με τα ξένα. Τι θα κάνω, δεν έχω ιδέα. Όλοι γκρινιάζουν ότι δεν έχουν λεφτά και κάνουν περικοπές. Η κατάστασή μου είναι απελπιστική. Λοιπόν, θα πάω στον εκδοτικό οίκο Σελήνη. Από όσο ξέρω, ετοιμάζουν ένα καινούριο τμήμα παιδικών βιβλίων. Είσαι τρελή. Αυτό είναι μεγάλο συγκρότημα. Σιγά μην έχουν ανάγκη εμένα. Γιατί? Τα σχέδιά σου είναι πολύ καλά. Κοίτα, ο Δημήτρης ο Πολίτης είναι πολύ φίλος μου. Θα σου κανονίσω εγώ ένα ραντεβού. Τι, με τον ίδιο τον εκδότη? Με ποιον άλλο? Αυτός δεν είναι ένας κοσμικός που πηγαίνει σε πάρτι και δεξιώσεις. Είναι πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Όταν διευθύνεις ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, είσαι αναγκασμένος να κάνεις και δημόσιες σχέσεις. Όσοι δουλεύουν εκεί είναι γνωστοί. Είναι μέσα στα κυκλώματα. Ωραία, καιρός να μπεις κι εσύ λοιπόν. Τώρα μάλιστα, λες και δεν με ξέρεις. Ξέρω εγώ. Τηλεφώνησέ του, αλλά αποκλείεται να με πάρει. Χάνεις τίποτα εσύ να δοκιμάσεις την τύχη σου? Όχι. Ωραία λοιπόν. Περιμένω στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Καλή νύχτα. Καλησπέρα. Μιχάλη, τι κάνεις εδώ? Γυρίζω σπίτι σαν καλός σύζυγος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαι ακόμα σύζυγος. Είπα μέχρι να φύγω από το σπίτι σου και τη ζωή σου να τηρήσω τα προσχήματα. Πάμε πάνω, σε παρακαλώ. Να με χαιρετήσω πρώτα τον κύριο Απέργη. Δεν θέλω να είμαι αγενής. Δεν την άλλη φορά αυτός μας κάλεσε σπίτι του με τη γυναίκα του. Αλήθεια, κυρία Πέργη? Τι κάνει η Μαρίνα? Πολύ καλά, σε ευχαριστεί. Αυτό θα πει πως δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Παύλο. Δεν σου επιτρέπω. Κι εγώ δεν σου επιτρέπω να φυλάς τη γυναίκα μου έξω από το σπίτι μου. Γιατί ακόμα είναι γυναίκα μου, έστω και τυπικά. Κάνεις λάθος, δεν ήταν ποτέ. Το ξέρω. Το ξέρω. Μου τα είπε όλα. Σχεδόν όλα. Μου είπε πως ήθελε να ξεφύγει από κάποιον που δεν άξιζε. Αλλά δεν φαντάστηκα πόσο πολύ δεν άξισε. Με τον προϊστάμενό της. Με έναν άντρα που κοροϊδεύει τη γυναίκα του κάτω από τη μύτη της. Αν δεν είναι ουσιασία του, είχα σπάσει τα μούτρα. Για όνομα του Θεού. Ας μη συνέβαινε αυτό μπροστά στην πόρτα, σας σου λέγα εγώ. Εντάξει, είναι φυσικό που φέρθηκε έτσι. Πληγώθηκε, νιώθω προδομένος. Λοιπόν, πάω επάνω. Θα τα πούμε αύριο, εντάξει. Είσαι σίγουρη πως θα ανέβεις? Ναι, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να κάνει άλλη φασαρία. Σίγουρα? Ναι, σίγουρα, το ξέρω καλά. Εξάλλου θέλω να του εξηγήσω κιόλας. Δεν θέλω να σε αφήσω μόνη μαζί του γι' αυτό. Ναι, μην φοβάζω, ο Μιχάλης είναι ήπιος άνθρωπος. Ούτως ή άλλως,
Αυτό ήταν και το τέλος. Ε, με μετάνιωσες. Και τι πράγμα. Που με διάλεξες. Δεν χρειάστηκε να σε διαλέξω. Εσύ σου πάνω στην καρδιά μου. Εσύ και κανείς άλλος. Που αύριο θα είμαι και στον δρόμο σου. Και στη ζωή σου. Αυτό δεν ήθελες. Σε αγαπάω. Ίσως ούτε και την αξιοπρέπεια. Σου ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη για ποιο πράγμα. Που έκανες μαζί μου ένα πειραμά. Ή που δεν μας πέτυχε η συνταγή. Αλλά πώς να πετύχει. Όταν υπήρχε ο προϊστάμενός σου. Όταν πηδιώσουμε μαζί του πίσω από την πλάτη μου. Όταν σε παντρεύτηκα δεν είχαμε πια σχέσεις. Τώρα σε πίστεψα. Σου λέω την αλήθεια. Την αλήθεια. Όπως και τις προάλλες. Που μου μίλαγες για έναν άγνωστο εραστή. Σου είπα ό,τι νόμιζα πως έπρεπε να ξέρεις. Έλενα, σε παρακαλώ. Μην μιλάμε άλλο, το ξεφτυλίσαμε. Ειλικρίνεια και κέρατο δεν πάνε μαζί. Μπορεί να έκανα αυτό το γάμο από μια νοησία, αλλά θέλω να ξέρεις ότι προσπάθησα. Έλενα. Αγνώσπου, δεν φταίς εσύ. Εσύ έκανες ό,τι μπορούσες. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι ο βλάκας. Που δεν κατάλαβα τι γινόταν ή δεν ήθελα να καταλάβω. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Είσαι σίγουρος ότι θες να φύγεις, έτσι. Εντάξει, αν νομίζεις ότι αυτό θα σου κάνει καλό. Πνίγομαι εδώ μέσα. Πνίγομαι. Πώς το ξέρεις? Σε λίγο πρέπει να φεύγουν όλοι και να κλείνουν το γραφείο. Δεν θέλω να είναι πολύ αργά, γιατί αν με δει κάποιος στο κτίριο μπορεί να παραξενευτεί. Θα πήρες αυτά που σου χρειάζονται? Μην ανησυχείς, θεία. Κοίτα να προσέχεις, παιδί μου. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, αλλά... Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ξέρω, το έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Λοιπόν, πάω. Θα τα πούμε το πρωί. Η Δάφνη, αν δεν αισθάνεσαι καλά που το κάνεις, αν μετάνιωσες, δεν πρέπει να το πω. Όχι, θεία, δεν έχω μετάνιωσει. Κανένας δεν με αποχρεώνει να το κάνω. Είναι και δική μου απόφαση. Μάρινα, τι κάνεις εδώ? Αδειάζω το δωμάτιο από τα παλιά πράγματα. Αύριο λέω να το βάψω. Θέλω να το κάνω ένα πολύ ζωηρό χρώμα, ένα πολύ χαρούμενο. Καλά, τις έπιασε. Τίποτα. Απλά το θέλω καινούριο. Παλιά δεν τολμούσα να το κάνω, επειδή είναι το δωμάτιο της Εύας. Εμπαίνα εδώ μέσα και... Ήταν γεμάτο από τις αναμνήσεις της. Τις φωνές της, από τα παιχνίδια της. Νόμιζα ότι την ξανασυναντούσα. Αλλά έχεις δίκιο, η Εύα δεν μένει πια εδώ. Είναι εκεί που είναι. Και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με καινούργια πράγματα. Πρέπει να
φτιάξουμε μια καινούργια ζωή. Το θυμάσαι αυτό το αλογάκι? Τη το είχες φέρει από ένα ταξίδι. Μαρίνα, τώρα που είπες ταξίδι... πρέπει να φύγω. Πάλι? Ναι, πρέπει να πάω στη Σιγκαπούρη. Να κάνω μια έρευνα για την αγορά εκεί. Πότε? Αύριο πετάω. Τόσο γρήγορα? Είναι κάτι επίγον. Πάντα είναι επίγον. Αλλά εντάξει, αν πρέπει να πας, θα πας. Ωραία. Χαίρομαι που το παίρνεις έτσι. Πώς έτσι δηλαδή? Ψύχραμα. Παλιά όταν σου μιλούσα για ταξίδια να στατωνώσουν. Δεν άντυχες να μένεις μόνη. Μα τώρα πια δεν είμαι μόνη. Τι εννοείς? Ότι σε αισθάνομαι συνέχεια κοντά μου. Και αυτό μου φτάνει. Μαρίνα, όταν γυρίσω από το ταξίδι θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη κουβέντα οι δυο μας. Για ποιο πράγμα? Γενικά, για μας, για τη ζωή μας, για αυτά που έχουμε περάσει. Για τη φάση που περνάμε τώρα. Μα όλα τα ζευγάρια περνάνε φάσεις. Απλά, άλλα χωρίζουν και άλλα δένονται ακόμα περισσότερο. Μη φοβάσαι όμως. Εμείς δεθήκαμε. Και στο μέλλον θα δεθούμε κι άλλο. Δεν θέλω να ανησυχήσω, όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχεις στο νερό, θα ήθελα να κάνω ένα μπάνιο και να πέσω νωρίς σήμερα. Αύριο με περιμένει δύσκολη μέρα. Ποιος είναι? Μιχάλη. Με συγχωρείς που έρχομαι τέτοια ώρα. Αλλά δεν είχα πολύ να πάω. Είμαι στους δρόμους πολλές ώρες και περπατάω και... δεν αντέχω άλλο. Έλα μέσα. Η Έλενα, δεν είναι στο σπίτι? Χωρίσαμε. Τι με κοιτάς έτσι? Το ήξερες ότι θα γινόταν? Δεν το ήξερες? Δεν ήταν φυσικό? Σου είχα πει να μην βιαστείς να... Αυτή βιάστηκε. Τους είδα να φιλιούνται έξω από το σπίτι. Είχε το θράσος να τον φέρει ως εκεί. Ούτε κρυβόντουσαν ούτε τίποτα. Και να φανταστείς ότι αυτός έχει παντρευτεί μια θαυμάσια γυναίκα. Δεν ξέρω. Δεν περίμενα ότι η Έλληνα θα μου φερθεί έτσι. Πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Να σου πω. Φτιάχνω μια ομελέτα. Δεν κάθεσαι να τη φάμε μαζί? Θα σου κάνει καλό. Στο γραφείο είσαι? Ναι. Τώρα φεύγω. Έπεσε δουλειά σήμερα. Και έχω να πάω να δώσω και κάτι συμβόλαια σε ένα πελάτη.
Θες να βρεθούμε μετά? Μα έχω κι εγώ λίγη δουλειά ακόμα και είμαι και πτώμα. Πήρα έτσι να σου πω καληνύχτα. Οκ, τότε. Καλή σου νύχτα και καλή ξεκούραση. Θα πούμε αύριο, έτσι. Ωραία, σε φιλώ. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα? Ποιο? Σταμάτα να πίνεις. Το μεθύς δεν βοηθάει σε τίποτα. Μη φοβάσαι. Όταν είμαι μεθυσμένος είμαι κίνδυνος και ακακός. Λες ανοησίες τώρα, ε? Μάλλον πρέπει να φύγω. Κουνιέται το δωμάτιο, ε. Ζαλίστηκες. Πώς θα φύγω? Πώς θα φύγω? Κουνιέται πολύ το δωμάτιο, ρε. Δεν υπάρχει λόγος να φύγεις. Μπορείς να μείνεις εδώ. Θα σου τρώσω το πάτωμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι ένας άγγελος.